Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα προς την Αλεξανδρούπολη. Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ένα φορτηγάκι που έφερε ελληνικές πινακίδες και φορτίο πάνω από 20 παράνομους μετανάστες, το οποίο οδηγούσε διακινητής, εξετράπη για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και προσέκρουσε σε κυκλείδωμα της Εγνατίας Οδού Κήπων Αλεξανδρούπολης. Ήταν ένα φορτηγό, κάπως έτσι είναι η περιγραφή. Ναι. Βανάκι φορτηγό, είχε 21 άτομα. Ναι. Μετανάστες πρόσφυγες που ήταν, 5 διακομίστηκαν ήδη στο νοσοκομείο τραυματίες. Διασωληνωμένος δεν μου είπανε για κάποιον ότι χρειάστηκε να διασωληνωθεί και να πάει στην εντατική επί του παρόντος. Η κατάσταση δεν είναι πάντα σταθερή, μπορεί να εξελίσσεται, να έχει άλλη μια αιμορραγία και να προχωρήσει. Από το σημείο αυτό όπου βρισκόμαστε, οι παράτυποι μετανάστες θα μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Από αυτούς, οι 5 πιο βαριά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν απευθείας στο νοσοκομείο, 2 εξ αυτών είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πολλοί από αυτούς τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ όσοι ήταν σε θέση προσπάθησαν να διαφύγουν σε παρακείμενα χωράφια, αλλά συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η πυροσβεστική καθώς και διασώσεις του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν 7 τραυματίες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με τραύματα στα χέρια και τα πόδια, ενώ άλλοι εισήχθησαν στο χειρουργείο για επέμβαση.